τελικού απολογισμού φτάνει κάποτε σε όλους ξανά. Θα φτάσει και σε εμάς, δεν θα φτάσει. Όσο και να τις πρόχνεις προς το απότερο μέλλον, όσο και αν κάνεις που δεν σε αφορά, όσο και αν λες ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, κάθε φορά που σε πιάνει κρίση, πάλι αυτή η γαμημένη στιγμή θα βγει, φάτης μπαστούνι μπροστά σου. Εκεί που δεν την περιμένεις, εκεί και θα σου βγει. Πότε σαν φάντασμα ή εφιάλτης, πότε σαν ένα άψογα καλοδημένος κύριος, που ξαφνικά τον βλέπεις να κάθεται δίπλα σου, επιτιμητικός, απρόσκλητος, αφθάδης, χωρίς να τολμάς ούτε να τον ρωτήσεις, όπως το διάβολο ξεφύτρωσε και τι θέλει. Δεν ξέρω τέλος πάντων πώς, αλλά θα σου βγει, να είσαι βέβαιος. Όποτε τύχει να βρεθείς μπροστά σε ανεξήγητα φαινόμενα, όποτε τύχει να γναντεύεις νύχτα από ψηλά μια φωτισμένη πόλη ή μια σκοτεινή θάλασσα, που ακούς μόνο το μοκριτό των κυμάτων της και είσαι μόνος, αλλά πραγματικά μόνος, χωρίς υπεκφυγές και υποκατάστατα, ενώπιος ενωπίου, όποτε, όπως και όπου και με όποιον κι αν είσαι θα σου βγει, δεν την γλιτώνεις, ξάδελφε. Λιώμα να είσαι, έχω μεθύσει, πίτα κουρελής ή μεγαλόσχημος. Βασιλεύς των βασιλέων, αυτή θα σου βγει, δεν γίνεται να μη σου βγει. Θα σου βγει σαν εμετό, σαν φούσκο, σαν κούκο στο λαιμό, που δεν καταπίνεται. Θα σου βγει, πάει και τελείωσε. Όσο και αν κάνεις το ταΐ, μια ζωή την έχουμε και δεν βαριέσαι τη μια μέρα πριν, τη μια μετά, δεν πείθεις. Τα λες για να τα λες, όχι ότι τα πιστεύεις. Ας είσαι και στις δόξεις σου και στις ευτυχίες σου. Ας κολυμπάς μέσα σε λίμνες από λεφτά, βιβλιάρια, τραπέζεις, μέσα σε κάρτες και ομόλογα. Ας πιστεύεις και στο Θεό και στις μεταψυχώσεις. Ας παίζεις και με τα μεταφυσικά και τα εκερβατικά. Αυτή πάλι θα σου βγει και πάντα από εκεί που δεν την περιμένεις. Ξαπλωμένος σε σεζλόγκ, μπροστά στις πισίνες σου, δίπλα σε γκόμενες ανάμεσα σε μουσικές και κρύσταλλα και σχέδια για το μέλλον και καθρέφτες, δεν βαριέσαι, θα σου βγει. Ένας μικρός ασήμαντος πόνος στην καρδιά, ένα τσίπημα βαθιά στο κόκαλο, κάπου ανάμεσα νεφρών και σηκωτιού, δεν θέλεις και περισσότερα. Το μήνυμα το πήρες. Βέβαια μπορεί και να περάσει η κρίση, και εσύ τότε που είσαι και πονηρός, θα τρίβεις τα χέρια σου από χαρά, η μητώσα θα λες, δεν ήταν αυτό, και θα ξεχαστείς πάλι. Εντάξει, αλλά τι νόμισες. Παράταση πήρες, μην ξεγελαστείς και πεις, αυτό ήταν και πέρασε. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη και τσου την ώρα που πέτυχε στη μεγάλη δουλειά, που υπέγραφε στο μεγάλο συμβόλαιο, που έπαιρνε στη μεγάλη υπογραφή, την ώρα που έφερνες, την ώρα που την έφερνες στον άλλον, τσουπ, να την πάλι αυτή η γαμημένη στιγμή, και μάλλον αυτή θα είναι η τελευταία. Οι έσχατοι που λένε, και τότε πάει, δεν πιάνουν ούτε άλλους ούτε πονηριές. Τους άλλους τους ξεγελάμε, τον εαυτό μας ποτέ. Ο κομψός καλοντημένος κύριος, ήσουν εσύ, δεν το είδες. Και πρόσεξε, το τσίπημα που είπαμε, καμιά φορά έρχεται εντελώς απροειδοποίητα. Και τις περισσότερες φορές πολύ αργά για να προλάβεις να αναθεωρήσεις ζωή, πρόσωπα και πράγματα. Και βέβαια δεν θα είσαι τόσο άντρας, ούτε τότε για να παραδεχτείς πόσο λάθος έζησες. Με λίγα λόγια, όχι, δεν γίνεται να την γλιτώσεις, ξάδελφε. Είναι σαν να ταξιδεύεις με αμάξι και οδηγείς την ίσια τέλειο διάσφαλτο και ρουφάς τοπία και χρώματα και πατάς τα κουμπιά του ραδιοφόρου και ακούς τις εξαίσεις μουσικές σου και σφυρίζεις ανέμελος. Καλά τα πήγαμε, λες, τους τη φέραμε. Έπεσε και η ωραία των ωραίων που βάλαμε στο μάτι. Δίπλα σου την έχεις. Ανέβηκαν και οι μετοχές της Εθνικής. Φύνα πήγαν όλα και τραγουδάς και πατάς γκάζι και σφυρίζεις και μεθάς. Και ξαφνικά τσουπ, πάλι ο πόνος. Ή το χειρότερο, πέφτεις στη λακκούβα που δεν περίμενες, που δεν πρόβλεψες, που ποτέ δεν φαντάστηκες ότι ανοίχτηκε ειδικά για σένα. Γίνεσαι με μια σπαράλια, ανατρέπονται σχέδια ζωής, ανάσχυνα το αμάξι με τάντερα έξω. Μην το συζητάς, ξάδελφε, μην το συζητάς. Όταν μου τα έλεγε αυτά ο Λούις, σε μια πρωτοφανή για το Ρετσίνα έξαψη, που μου άξιζε πως ήταν η τελευταία φορά.
που τον έβλεπα. Προηγήθηκε πάλι ένα από εκείνα τα τηλεφωνήματα στις πιο ακατάλληλες ώρες. Έχεις δουλειά, έλα να τα πάμε. Δεν ήξερα ότι με απέρατησε. Ήμουν και χάλια από διάθεση. Είχαν αρχίσει να ρεώνουν και οι παρέες με τους φίλους. Πάνε πια, σπανίζουν οι ετός λενοκύπου συναντήσεις της παρέας. Όπως και να το κάνεις, όσο και αν η ζωή μας είχε βγάλει πια τα προσωπία και φάνηκαν και μεταξύ μας τα φθηνά πρόσωπα, γυμνά και γλιώδη, εν τούτης κάτι ακόμα, μια φλογίτσα τα περασμένα μεγαλεία τρεμόσβηνε μέσα μας και έβγαινε σε εκείνες τις συναντήσεις. Εν πάση περιπτώσει, κάτι μας συνέδεε ακόμα. Κάποια υπόλοιπα μικρής εμπιστοσύνης συντηρούσαν μια φιλία. Κάτι σήμεραν ακόμα εκείνες οι βεγγέρες. Έτσι λοιπόν, με βρήκε αφορετή με αυτό το τηλεφώνημα του Λουί Άκεβου. Είχαν εξαντληθεί και τα περιθώρια. Είχα ξεφοριάσει ακόμα και οι αυταπάτες. Και μέχρι εδώ που φτάσαμε καλά είναι. Ας μην είμαστε και αχάριστοι. Χαθήκαμε σε μίζερες σκέψεις και μικρότητες. Χωρίς να λύσουμε το μέγα μυστήριο του κόσμου, για να μένει το ερώτημα άλυτο και ανισόπιτο. Πώς έζησες? Γιατί έζησες έτσι όπως έζησες? Τι θα μπορούσες να κάνεις και δεν έκανες? Για άλλο δρόμο έψαχνες, για άλλο νόημα? Λάθος κουδούνια, λάθος πόρτες χτύπησες, λάθος δρόμους πήρες, λάθος ανθρώπους αγάπησες, σε λάθος κρεβάτια κοιμήθηκες, σε λάθος σπίτια έζησες. Γιατί τέτοια περιφρόνηση σε αυτό που ονειρεύτηκες?